Μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι φέτος τα περιστατικά λαθροειλοτομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, όπως μας δήλωσε η Δασάρχης Ζωή Γεωργούση. Τα περισσότερα περιστατικά που διαπίστωσε φέτος η υπηρεσία εμφανίζονται στον Δήμο Παγκαίου και ειδικότερα στην περιοχή των Ελευθερών, αλλά και στα ορεινά του Δήμου Καβάλας. Η κυρία Γεωργούση έκανε λόγο για μικροποσότητες λαθροξύλευσης, τα οποία και κατέσχεσε το Δασαρχείο, ενώ υπογράμμισε ότι η αυστηρότητα του νόμου ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την αύξηση των κρουσμάτων. Εγώ θα σας πω την πραγματική κατάσταση, γιατί διάβασα και σε κάποιο δημοσίευμα ότι είχαμε εκτεταμένες λαθροειλοτομίες. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι από το 12 μέχρι σήμερα, μέχρι και το 13, έχουν περιοριστεί σημαντικά οι παραβάσεις που γίνανε στα πλαίσια των λαθροειλοτομιών. Έχουν γίνει σίγουρα παραβάσεις, μικρές μπορώ να πω, σε μικρό βαθμό. Έχουμε επέμβει σε αυτό. Αλλά γενικά δεν είχαμε εκτεταμένες ζημιές, δεν έχουμε μεγάλα υλοτόμια τα οποία να έχουν ανοιχθεί και νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο. Προσωπικό έχει το Δασαρχείο Καβάλας, κάνουμε ελέγχους. Έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία όμως φροντίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή τα αυτοκίνητά μας είναι πάρα πολύ παλιά, δημιουργούν συχνά βλάβες, χρειάζεται μια δαπάνη, αλλά με αυτά τα οποία υπάρχουν προσπαθούμε 24 ώρες το 24ωρο, να το επισημάνω αυτό, να κάνουμε ελέγχους και να έχουμε και αποτελέσματα. Πιστεύω ότι ένα σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται από πέρσι είναι πάρα πολύ αυστηρός, με κατασχέσεις αυτοκινήτων, με διοικητικά πρόστιμα τα οποία βεβαιώνονται στην ΔΟΗ, με κατασχέσεις των ξύλων. Οπότε έχει περιορίσει λίγο, γιατί ένας που θα πάει να κόψει κάποια ξύλα, εάν τυχόν θα συλληφθεί, που κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει πιθανότητες να συλληφθεί, αυτό το οποίο θα πληρώσει είναι για να αγοράσει ξύλα για, όχι για φέτος, αλλά για αρκετές χρονιές. Οπότε δεν το επιχειρούν για να το δω. Σίγουρα όμως, επειδή το είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή είχαμε μια συνάντηση για αυτό το θέμα, οι προϊστάμενοι της αποκεντρωμένης και εμείς, είναι διαπιστωμένο ότι είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός και σε ποσότητες που έγινε η υλοτομία, δηλαδή το 12 ας πούμε είχαμε και μια υλοτομία με την οποία κοπήκανε 70 δρύες. Πέρσι όμως δεν είχαμε. Είχαμε μικροποσότητες οι οποίες ήταν σε είδη τα οποία επιτρέπονταν, αλλά ήταν εκτός εποχής. Επειδή περιόρισαμε την εποχή καυσοξύλευσης λόγω των ζημιών οι οποίες γίνονται στην περιοχή και για να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να. Και το πετύχαμε δηλαδή. Είναι φανερό αυτό και από τις μηνύσεις αλλά και από τις ζημιές που είναι. Οι υλοτομίες ήταν σε ποσότητες μικρότερες, δηλαδή 2 τόνοι, 3 τόνοι, 4 τόνοι. Ναι.